Πάμε για τον δεύτερο αγώνα της βραδιάς, πάλι τρεις γύρους των 5 λεπτών, όπως είναι τα περισσότερα παιχνίδια εκτός από τους αγώνες που είναι για ζώνη. Ναι, οι αγώνες για ζώνη είναι 5 γύρους των 5 λεπτών. Έχει πάρει το αμέσως στο κέντρο ο Χριστοδουλίδης, πιο κινητικός ο Λουκαίδης. Ένα ωραίο γρήγορο πάσιμο, ένα ωραίο overhand. Βρήκε στόχο, αν και δεν φάνηκε να παιδεύεται ιδιαίτερα ο Χριστοδουλίδης. Δεν ξέρω μήπως έχει κάνει και κάποιο καράτε ή κάτι τέτοιο ο Λουκαίδης. Βλέπω πάρα πολύ κίνηση στο πλάι. Ωραίο, ωραίο γόνατο. Και το uppercut στην αρχή βρήκε στόχο και το γόνατο μετά. Πιέζει ο Χριστοδουλίδης. Κινείται ο Λουκαίδης γύρω-γύρω στο κλουβί. Εκμεταλλεύεται όλο το μάκρος του χώρου. Όμως κουράζεται περισσότερο σίγουρα γιατί. Σίγουρα. Διανύει μεγαλύτερη απόσταση. Μεγαλύτερη απόσταση. Όντως ξεκίνησαν δυνατά και οι δύο. Και οι δύο δυνατά και με πετυχημένα χτυπήματα. Ένα ωραίο μπίτι και εδώ από τον Χρυσοδουλίδη. Βλέπεις ότι ένας προσπαθεί να απαντήσει τον άλλον, δεν αφήνει να περάσει κανένα χτύπημα έτσι χωρίς απάντηση. Ωραία χτυπήματα και πήγε εδώ για τη ρήψη ο Λουκαίδης, την πήρε τελικά. Κατευθείαν προσγειώθηκε σε cross-side. Λαίνω έλεγχο, cross-side. Προσπαθεί όμως ο σηκώνεται ο Χριστοδουλίδης, σηκώθηκαν οι δυόθοι. Τώρα είναι στο clinch πάνω στο κλουβί. Αν έχει background στο τζούντο, ωραίος αγκώνας εδώ. Τον βρήκε την ώρα που, ακόμα ελέγχει, που πάλευαν. Βλέπουμε, κρατάει το χέρι του Χριστοδουλίδη, θέλει το clinch. Το clinch σίγουρα συμφέρει τον Λουκαίδη αυτή τη στιγμή. Ο οποίος έχει και το underhook δεξιά, έτσι, το οποίο και τον βολεύει πάρα πολύ. Είναι νομίζω σημαντικό να έχει πάνω στο clinch το κλουβί το underhook. Χωρίστηκαν οι δύο αθλητές. Για να δούμε. Θα συνεχίσουν στο όρθιο. Μέχρι στιγμής έτσι έχει ωραίο θέαμα βραδιά, ωραίο jab. Έχει λίγο ανορθόδοξη κίνηση ο Λουκαίδης στο όρθιο. Μερικές φορές γυρίζει την πλάτη του. Εδώ πήγε ο Χριστοδουλίδης. Για άρμπαρο ο Χριστοδουλίδης, πολύ καλή. Συνεχίζει να το κυνηγά εδώ. Συνεχίζει να το κυνηγά. Η γωνία του όμως δεν είναι καλή αυτή τη στιγμή. Τον εμποδίζει και το κλουβί, ε. Είναι και το κλουβί, είναι και η γωνία. Δεν είναι καλή γωνία. Έρθει, άμα δεν προσέξει εκεί, μπορεί να έρθει σε πολύ δύσκολη θέση. Αλλά το γυρνάει από ό,τι φαίνεται. Πάει για τρίγωνο, τον βγάζει ο Λουκαίδης. Έλεγχος από τον Λουκαίδη, αλλά ο Χριστοδουλίδης σηκώνεται σιγά σιγά όρθιος. Ήταν πολύ ωραία στιγμή εκεί που του πήρε την πλάτη στον αέρα και πήγε για το armbar. Εδώ πρέπει να προσέξει ο Χριστοδουλίδης, γιατί προσπαθεί να κυνηγήσει κάποια γκυλοτίνα από ό,τι φαίνεται ο Λουκαίδης. Υπάρχει ακόμα έλεγχος. Προσπαθεί, βάζει το χέρι του, βλέπουμε ο Χριστοδουλίδης για άμυνα από τα γόνατα. Σπρώχνει μακριά τον Λουκαίδη. Χωρίστηκαν οι δύο αθλητές. Ωραία ρήψη. Πολύ ωραίο takedown του. Πολύ δυνατό ο Λουκαίδης. Το σήκωσε καθαρά για δεύτερη φορά. Δυνατό είναι. Εντάξει, και εμπειρία στο τζούντο σίγουρα τον βοηθάει σε αυτό. Σίγουρα. Έτσι, να έχουμε κάποια καλά takedowns. Εδώ είναι στη half guard τώρα να δούμε πώς θα κυνηγήσει το παιχνίδι. Προσπαθεί να περάσει και αυτός που πέρασε. Αμήνεται ο Χριστοδουλίδης, αλλά δεν μπόρεσε να το γυρίσει ακόμα. Όμως έχει ένα γόνατο ανάμεσα σε εκείνον και τον αντίπαλό του. Προσπαθεί, σηκώθηκαν οι αθλητές, πήγε για το κίκ, αλλά δεν τον βρήκε καθαρά. Ήταν και οριακό κιόλας, γιατί ακόμα δεν είχε σηκωθεί καλά καλά από το έδαφος. Συνεχίζει να έχει το κέντρο, αλλά θέλει λίγο πιο φρέσκος ο Λουκαίδης. Ναι, πιο κινητικός, δίνει χτυπήματα. Έχει το συνδυασμό το 1-2, το κυνηγάει συνέχεια. Νομίζω πρέπει να σηκώσει λίγο τα χέρια πιο ψηλά. Και οι δυο τους. Και οι δυο τους, ναι. Πάλι στο κλίντς, πάει για τη ρήψη. Ωραία ρήψη θα ήταν, αν τον ολοκλήρωνε. Είπαμε, το είπες και στην αρχή, το background στο τζούντο. Και εδώ βλέπουμε ότι επιμένει για τη ρήψη ο Λουκαίδης. Έχει καλή άμυνα όμως ο Χριστοδουλίδης, δεν τον αφήνει. Κρατιέται. Πηγαίνει συνέχεια μπροστά. Ναι, δεν αφήνει χτυπήματα να πάρει τα Λουκαίδης. Βρίσκει στόχο στα χτυπήματα όμως και ο Χριστοδουλίδης δουλεύει πολύ καλά. Νομίζω ότι μέχρι στιγμή αυτή η κίνηση που κάνει ο Λουκαίδης που την κάνει και από την αρχή γυρίζει ουσιαστικά την πλάτη όταν είναι όρθιοι. Είναι πολύ μεγάλο λάθος. Πολύ δυνατή ρήψη. Εξαιρετική ρήψη, πάρα πολύ δυνατός ακόμη και. Την τρίτη φορά που το δοκιμάζει στον πρώτο γύρο. Βλέπουμε από γκάρτ τον Χριστοδουλίδη. Μοιάζει σαν να στείνει ένα τρίγωνο.
γκάρτ πάλι, πιέζει ο Λουκαίδης από πάνω. Να ξεκινήσει ο δεύτερος γύρος. Για να δούμε πώς θα πάνε εδώ. Συνεχίζει την κίνηση γύρω-γύρω στο κλουβί ο Λουκαίδης. Αυτό το έκανε και σε όλο το πρώτο γύρο. Έμπαινε γρήγορα μέσα για συνδυασμούς και έβγαινε πάλι. Ωραίο αυτοκάτ. Και άλλο ωραίο χτύπημα. Πολύ καλός ο Λουκαίδης, γρήγορος στα χτυπήματά του. Γρήγορος και δεν παρασύρεται, δηλαδή ακολουθεί το ίδιο παιχνίδι, θέλει να πηγαίνει γύρω-γύρω, πόντος. Και εδώ πήρε άλλο ένα take-down, δυνατός αθλητής. Ελέγχει αυτή τη στιγμή και όλες από πλαϊνό έλεγχο. Μπράβο! Πάμε, χτύπα τώρα! Αυτή τη στιγμή από πάνω ο Χρυστοδουλίδης. Πέτυχε πέρυσι και ένα ωραίο αγώνα. Για κάποιο λόγο διαμαρτύρεται ο Χρυστοδουλίδης. Μήπως μπήκε κάποιο δάχτυλο στο μάτι. Μη σε γυρίσει, Αγγελέ. Βλέπουμε εδώ προσπαθεί να περάσει. Χάρτα. Χτύπα τώρα, πάμε. Πάμε. Βγάλε το κεφάλι σου και χτύπα, πάμε. Εκεί, πάμε. Βρίσκεται τώρα στο full guard μέσα. Νομίζω είναι η πρώτη φορά στο παιχνίδι που ο Χρυστοδουλίδης βρίσκεται από πάνω στο έδαφος. Ναι. Λύσε τα χέρια σου. Ίσως τώρα προσπαθήσει να πάει πιο πολύ στον έλεγχο. Στο πρώτο γύρο πήγε για κάποιες υποταγές. Ήταν λίγο πιο ρίψο κίνδυνος. Να δούμε τώρα αν θα επιλέξει να ελέγξει το παιχνίδι από top θέση. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται λίγο πίσω στα σημεία. Επομένως σίγουρα θα πρέπει να δουλέψει αυτή τη στιγμή λίγο με τα χτυπήματα από ground and pound. Δεν μοιάζει να το αφήνει πάρα πολύ χώρο βέβαια ο Λουκαίδης, αλλά πρέπει να το δοκιμάσει, πρέπει να κυνηγήσει χτυπήματα. Είδαμε και τον προπονητή του Ανδρέα Χρυστοδουλίδη, που δίνει εδώ οδηγίες. Βγάλε το δεξί σου από κάτω, πάμε. Πιέσε το κεφάλι κάτω, πάμε. Έχει πέσει λίγο ο ρυθμός τώρα. Κάνει αυτό που λέγαμε ο Χρυστοδουλίδης, προσπαθεί να ελέγξει. Προσπαθεί, πήγε εδώ για το πόδι. Για κάποιο πόδι νομίζω πήγε. Αλλά του γύρισε μπούμεραγκ, έχει πάρει το πλεονέκτημα εδώ ο Λουκαίδης, του έχει πάρει την πλάτη. Θα δούμε αν θα πάει για ρήψη πάλι όπως το πρώτο γύρο που πέρασε τρεις πολύ καλές ρήψεις. Είναι σε καλή θέση για ρήψη αυτή τη στιγμή ο Λουκαίδης. Αμήνεται ο Χρυστοδουλίδης. Γυρίσαν πάλι σε θέση ελέγχου. Ο Λουκαίδης τώρα από πάνω όμως. Έχει την ευκαιρία εδώ, αν γυρίσει το πλάι, να περάσει αυτά τα χτυπήματα. Αν δεν το βρει στο κεφάλι, επιτρέπονται. Ναι. Πρέπει να είναι προσεκτικός όμως, είναι δύσκολο εκεί το σημείο. Κάτω το δεξί σου πόδι, πάμε. Έτσι, να μην γυρίσει, δεν θέλω να γυρίσει. Εδώ βλέπουμε τον πονητέ του Χρυστοδουλίδη. Δίνουν οδηγίες. Στο site τώρα γύρισε ο Χρυστοδουλίδης, κατάφερε να σηκωθεί. Βρίσκεται όμως ακόμα τύπημα από τον Λουκαίδη, ενώ παίρνει απόσταση. Για να δούμε, έχει φαίνεται λίγο κουρασμένος ο Χρυστοδουλίδης, είναι λογικό μετά από τόσο grappling. Αλλά ο Λουκαίδης είναι πιο φρέσκος ακόμη. Συνεχίζει την κίνησή του γύρω-γύρω στο κλουβί. Τι χαμηλά τα χέρια όμως, είναι επικίνδυνο αυτό, έχει δυνατό. Και οι δυο τους φαίνεται να έχουν, βλέπουμε λίγο μια κόπωση και από τους δύο αθλητές. Είναι και πιο πολλά κιλά από τον προηγούμενο αγώνα. Ναι. Πιο πολλά κιλά, ωραίο το τζάμπο. Έχει βρει πολλές φορές στόχο με τον τζάμπο ο Λουκαίδης, γιατί έχει σχετικά κατεβασμένα τα χέρια. Ένα ωραίο low. Άλλο ένα τσάπ, δεν είναι μεγάλα χτυπήματα αυτά, αλλά μετράνε. Είναι πόντι, όλα αυτά είναι πόντι. Ωραίο τσάπ, πάλι του βρήκε στο σαγόνι. Νομίζω ο Χρυστοδουλίδης θα μπορούσε να δοκιμάσει και άλλα low. Κάνα δύο φορές που το έκανε, τον βρήκε τον αντιπαλό. Θα μπορούσε να του κόψει και την κίνηση έτσι γύρω-γύρω στο κλουβί. Γιατί μέχρι στιγμής
τον κυνηγάει ουσιαστικά και έχει, αντί να κουραστεί ο Λουκαΐδης, φαίνεται ότι έχει κουραστεί αυτός περισσότερο. Βλέπουμε εδώ πάλι στο έδαφος. Άλλο ένα takedown για τον Λουκαΐδη ουσιαστικά. Αυτό θέλει προσοχή εκεί. Νομίζω δεν ήταν χτύπημα στο κεφάλι. Βλέπουμε, παρατηρήσα το Γιάννη το Μαυρίδη για κανονικό χτύπημα, αν και το χτύπημα δεν ήταν στο κεφάλι, ήταν στο σώμα του αθλητή. Ήταν στο σώμα του αθλητή. Βλέπουμε εδώ δίνει την παρατήρηση στους κριτές και ο Χριστοδουλίδης έχει τώρα το περιθώριο να ξεκουραστεί, να επανέλθει. Είδα τον Χρυσοδουλίδη να κρατάει και το πρόσωπό του όμως μετά, αλλά δεν φάνηκε, ναι, δεν φάνηκε, δεν φάνηκε να το χτυπάει στο κεφάλι. Συγχύζεται το παιχνίδι. Ωραίο το τζάμπα του Λουκαΐδη. Ωραίο πάλι, είναι γρήγορος. Γρήγορος, μπαίνει, βγαίνει πολύ γρήγορα. Αν και έχει κατεβασμένα τα χέρια, γιατί είπαμε ένα χτύπημα μπορεί να κοστίσει. Και έχει δοκιμάσει κάποια high kicks ο Χρυσοδουλίδης. Για να δούμε αν θα έχουμε κάποιο τελείωμα ή αν θα πάμε στην απόφαση. Τρίτος γύρος, ωραίο το high kick εδώ του Λουκαΐδη, τον βρήκε τον Χριστοδουλίδη. Το ξεκούραση φαίνεται να... Δεν είναι πολύ δυνατά τα χτυπήματα του Λουκαΐδη, δεν επενδύει δηλαδή full δύναμη, αλλά είναι, κάνουν ζημιά και μαζεύονται σιγά σιγά. Μοιάζει λίγο να ξεκουραστήκαν αυτή τη στιγμή οι αθλητές. Βλέπουμε να δοκιμάζουν πράγματα. Κυνηγάει και ο ένας τον άλλον. Τώρα και ο Λουκαΐδης για πρώτη φορά δεν τον βλέπουμε να πηγαίνει. Ναι, ωραίο ένα-δύο. Να κυνηγάει μέσα τον αγώνα. Κάποιο δάχτυλο στο μάτι. Κάποιο δάχτυλο στο μάτι. Μπορεί, να το... μπορεί, συμβαίνουν αυτά. Έχει δικαίωμα ο αθλητής που δέχτηκε το δάχτυλο μέχρι και 5 λεπτά να ξεκουραστεί. Να ξεκουραστεί, να το δει αν μπορεί να επανέλθει. Άμα υπάρχει θέμα, θα ζητήσει ο διαιτητής τον γιατρό να έρθει να τον κοιτάξει. Mm-hmm. Αλλά από ό,τι φαίνεται είναι μια χαρά. Του κάνει κάποια με τυπική παρατήρηση να προσέχει. Δεν νομίζω ότι ήταν κάτι θελημένο έτσι κι αλλιώς. Και ξεκινάμε πάλι στο τρίτο γύρο. Ωραίο χτύπημα εδώ, mid kick από τον Χριστοδουλίδη. Αυτό που λέγαμε ότι κάποιες φορές έχουν δοκιμάσει. Ξανά ένα δύο το Λουκαΐδη. Πολύ ωραία. Έχουν πέσει τα χέρια την κούραση του Χριστοδουλίδη και το βρίσκει πιο εύκολα τώρα. Πιο γρήγορος και πιο φρέσκος ο Λουκαΐδης φαίνεται. Είναι μια ταχύτητα πιο πάνω αυτή τη στιγμή. Ωραίο τζαμπ. Πολύ κινητικός και πολύ γρήγορος. Πάει να πάει τον τέτοιο. Τη ρίξη καλά αμύθηκε ο Χριστοδουλίδης. Βέβαια ίσως να ήταν και στόχος του Λουκαΐδη να τον κολλήσει στο κλουβί. Τον βολεύει αυτή η θέση σίγουρα. Σίγουρα κουράζεται και αυτός μετά από, εννοείται, από τα δυναμικά ήταν που είναι που ήταν. Βλέπουμε μόλις τον πλησιάζει ο Χριστοδουλίδης, τον δένει ο Λουκαΐδης. Πάει και κάποια δυνατά χτυπήματα ο Χριστοδουλίδης, αλλά δεν είναι. Κινείται συνέχεια ο Λουκαΐδης και είναι δύσκολο και δεν μπορεί να, το... να βρει στόχο. Έτσι. Τα δεχτήματα του είναι σίγουρα πιο δυνατά. Να περάσει κάποιο χτύπημα ο Χριστοδουλίδης να θα γίνει ωραίο takedown. Καλή άμυνα από τον Χριστοδουλίδη. Φαίνεται να προσπαθεί να γυρίσει το παιχνίδι. Ο Λουκαΐδης μοιάζει λίγο να γυρνάει προς το χέρι του. Πάει για το armbar, αλλά δεν τα κατάφερε. Τώρα στην από guard θα κυνηγήσει από αυτήν την ground and pound ο Άγγελος. Πρέπει να τελειώσει το παιχνίδι νομίζω. Σε αυτή τη φάση πρέπει να έχει κατανοήσει και ο ίδιος ότι πρέπει να κάνει σοβαρή ζημιά. Να τελειώσει το παιχνίδι ή να προσπαθήσει να το κερδίσει το γύρο με 18 για να έχει. Πρέπει να επιμείνει πάρα πολύ ο Χριστοδουλίδης αυτή τη στιγμή. Πρέπει να κυνηγήσει το ground and pound, πρέπει να κάνει τη διαφορά.
όχι απλώς να περάσει, πρέπει να κυνηγήσει, να χτυπήσει από τη θέση που βρίσκεται. Έχει ευκαιρία να το κάνει αυτό για να μαζέψει σημεία και πόντους. Καλή προσπάθεια για πέρασμα. Σηκώνεται ο Λουκαΐδης. Νομίζω ότι είναι αρκετά κουρασμένοι και οι δύο, αλλά πιο πολύ από τους δύο Χριστοδουλίδης. Βλέπουμε πάλι το Λουκαΐδη να έχει το στυλ που κινείται γύρω-γύρω, ενώ ο Χριστοδουλίδης έχει τον έλεγχο του κέντρου. Νομίζω ότι είναι θελημένο όμως το Λουκαΐδη η κίνηση αυτή, δεν έχει τον αναγκάζει. Είναι, αλλά δεν μπορούσε να το δώσουμε. Είναι τακτική. Πάλι βλέπουμε εδώ το κίνηση γύρω-γύρω. Λίγο αδόκιμο αυτό που κάνει. Αλλά δεν το έχει εκμεταλλευτεί ο Χριστοδουλίδης. Ναι, θα μπορούσε. Εδώ τον έχει πολύ ωραία. Πολύ ρισκό από το Λουκαΐδη αυτή η κίνηση. Υπάρχουν περιπτώσεις στο UFC που είναι highlights, τα βλέπουμε ακόμη. Ναι. Που ένας αθλητής προσπαθεί να ξεφύγει έτσι και ειδικά με high kicks. High kicks, knockout. Έτσι, έτσι. Και λίγο θυμίζει και το knockout που δέχτηκε η Ρόντα ο Μπιχόλ Χόλμ κάπως. Ναι, μέχρι ενός σημείο. Ωραίο overhand εδώ. Ναι, ναι. Έπιασε το πόδι του και προσπάθησε να απαντήσει, αλλά δεν το βγήκε καλά. Είναι και κουρασμένος προφανώς. Και ίδιο τώρα. Βλέπουμε και ίδιο. Βλέπουμε τα τζαμπ. Ανοιχτό στόμα. Συνέχεια τα τζαμπ του Λουκαΐδη βρίσκουν συνέχεια στόχο. Ένα χτύπημα χαμηλά. Δεν ήταν σίγουρα θελημένο. Ήταν πάνω στην κίνηση των αθλητών. Τώρα έχει ο Λουκαΐδης πάλι κάποια λεπτά να ξεχωριστεί και ίδιο ουσιαστικά. Και συνεχίζουμε. Δεν έχει καταφέρει να κόψει καθόλου την κίνηση του Λουκαΐδη, πέρα από τη φυσική κούραση που υπήρχε μετά από τους γύρους. Ο Χριστοδουλίδης, ωραίο αυτό που είναι το δυνατό. Φαίνεται να βρίσκεται όμως μια ταχύτητα πίσω στις αντιδράσεις. Δεν έχει καταφέρει να τον βρει μέχρι στιγμής σε ένα καλό δυνατό χτύπημα. Ωραίο ξανά το τζαμπ. Έχει κάνει τον βλέπεις πάρα πολύ το τζαμπ ο Λουκαΐδης. Έχει πάρει πόντους, έχει κάνει ζημιά σίγουρα. Έλα. Για να δούμε εδώ ακριβώς τι θέλει να κάνει ο Χριστοδουλίδης. Πάλι με το τζαμ. Να τελειώσουμε δυνατά. Thank you.